Καλησπέρα, φίλοι μου αγαπημένοι. Καλή εβδομάδα από τη μαγευτική Κέρκυρα και από το ξενοδοχείο μας. Ψάχνουμε να βρούμε σήμερα χώρο να γυρίσουμε εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει τι περιμένει και αυτή την εβδομάδα όλα τα ζώδια. Κρυαράκια μου, είναι μια καλή ευκαιρία για να δείτε σε ποιο σημείο βρίσκεστε, να κάνετε την ανασκόπησή σας και να αξιολογήσετε τους στόχους σας. Ίσως να μην αξίζουν όλη την προσπάθεια που καταβάλλετε. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον έκτο οίκο που σχετίζεται με τα επαγγελματικά. Φαίνεται ότι θα διανύσετε μια πολύ παραγωγική περίοδο, αλλά και ότι θα πιεστείτε λίγο, γι' αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα οργανωμένοι. Ίσως δείτε αυτή την εβδομάδα κάποια πρόσωπα από το παρελθόν και αυτό να είναι ευχάριστο για να μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε υποθέσεις μαζί τους που είναι σε εκκρεμότητα. Ταυράκια μου, παρά τις όποιες δυσκολίες σε επικοινωνιακό επίπεδο αυτές τις μέρες, μπορεί να έρθουν και χρήματα που σας οφείλονται ή να ξανασυζητηθούν κάποιες παλιότερες συμφωνίες προς όφελός σας. Αυτό το διάστημα της ζωής σας προσφέρετε για να κάνετε επιδιωστατικές κινήσεις, να εξετάσετε θέμα του παρελθόντος ή για να επιστρέψουν πρόσωπο και συνεργασίες. Ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγές. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στο πέμπτο οίκο σας που αφορά τον έρωτα και τη δημιουργικότητα. Η αισθηματική σας ζωή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διδυμάκια μου. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον τέταρτο οίκο που σχετίζεται με το σπίτι, την κατοικία και την οικογένεια. Φαίνεται ότι έχετε ένα νέο εγχείρημα στο μυαλό σας και ότι ίσως θελήσετε να ξεκαθαρίσετε κάποια θέματα στη σχέση σας. Επίσης, θα έχετε εξελίξεις με ένα δημιουργικό σας σχέδιο ή τον επαγγελματικό τομέα. Γιατί και οι συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Έχετε λοιπόν τα ραντάρ σας ανοιχτά. Είναι πιθανόν αυτή την εβδομάδα να έρθετε περισσότερο κοντά με φιλικά πρόσωπα, να αναγνωρίσετε νέους ανθρώπους και να ανανεωθεί η αισθηματική σας ζωή. Γι' αυτό βγάλετε τις παροπίδες και δείτε τι κινείται γύρω σας. Καρκινάκια μου. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον τρίτο οίκο που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις γνωριμίες και τις συμφωνίες. Καλό θα ήταν όμως να μην βιάζεστε να μιλάτε αυτή την περίοδο ούτε να βγάζετε συμπεράσματα. Οι σχέσεις αυτές τις μέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, είτε είναι συναισθηματικές είτε είναι συνεργασίες. Και φυσικά υπάρχει πάντα πιθανότητα να προκύψουν νέες ή να αναπροσδιοριστούν ήδη υπάρχουσες. Αρχίζετε να έρχεστε περισσότερο κοντά στα συναισθήματά σας, αλλά και σε οικογενειακά πρόσωπα ή πρόσωπα που είναι πολύ σημαντικά για εσάς. Δεν είναι πάντα κακό να δείχνετε την ευάλωτη πλευρά του αυτού σας. Καλό θα σας κάνει. Λιονταράκια μου. Πολλοί τομείς της ζωής σας ευνοούνται αυτό το διάστημα. Όπως είναι τα ταξίδια, οι συναλλαγές με το εξωτερικό, οι ανοιχτοί ορίζοντες, η ανοιχτή σκέψη, αλλά και οι βαθύτερες επιθυμίες σας που ξαφνικά έρχονται στην επιφάνεια για να τις επεξεργαστείτε. Απολαύστε όλες αυτές τις καλές συγκυρίες. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στο δεύτερο οίκο που αφορά τα οικονομικά. Είναι απαραίτητο να προσέχετε τα έξοδα αυτό το διάστημα και να είστε πολύ καλά οργανωμένοι. Μία νέα σχέση ή συνεργασία, αλλά και ένα ταξίδι αυτό το διάστημα ή μία εμπειρία θα συμβάλλουν στο να αλλάξει λίγο τρόπους που σκέφτεστε. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα σας γεμίζουν ενέργεια. Παρθενάκια μου. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Όχι, να εξαφανιστούμε οι Παρθένοι, γιατί θα έχουμε νεύρα περισσότερα. Θα είστε γεμάτοι ενθουσιασμό και ενέργεια για να αξιοποιήσετε ευκαιρίες και να κατακτήσετε τους στόχους σας. Δώστε λίγη παραπάνω σημασία στα οικονομικά σας αυτές τις ημέρες, ειδικά σε αυτά που μοιράζεστε με τρίτους, όπως συμβόλαια ή ενοικιαστήρια. Κάθε οικονομικό θέμα στο οποίο εμπλέκεστε με άλλους θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλετε να έρθουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας, αλλά αυτές δεν έρχονται μόνος τους. Πρέπει και εσείς να βοηθήσετε, προκειμένου η ζωή σας να αλλάξει ιδιαίτερα στο αισθηματικό κομμάτι. Ζυγός. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στο 12ο οίκο. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες αποκαλύπτονται και μυστικά ίσως έρχονται στην επιφάνεια. Η διάθεσή σας μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα. Καμία μέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, γι' αυτό και εσείς προσπαθήστε να μην μεταφέρετε τα άγχη της μίας μέρας στην επόμενη. Ξεκινήστε κάθε πρωί με ενέργεια και ό,τι σας παρουσιαστεί αντιμετωπίστε το με ωριμότητα. Η ψυχολογία σας αυτές τις μέρες έχει τα πάνω της και τα κάτω. Ψάχνετε από κάπου να πιαστείτε για να μπορέσετε να δείτε ελπίδα στον ορίζοντα. Σκορπιό. Γενικότερα φαίνεται ότι διευρύνονται οι ορίζοντές σας και σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν και νέοι άνθρωποι και συνεργάτες που ίσως γνωρίζετε, αλλά και νέα μέρη που επισκέπτεστε και κάποιες εμπειρίες. Μπορεί αυτές τις μέρες να νιώθετε την ανάγκη να έρθετε σε αντιπαράθεση με συνεργάτες λόγω ασυνεννοησίας. Αλλά μην πέσατε σε αυτή την παγίδα. Πάρτε ανάσες και όλα θα φτιάξουν. Δεν χρειάζεται να απαντάτε σε ό,τι σας λένε για να σας προβοκάρουν. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον 11ο οίκο που αφορά την κοινωνική σας ζωή, τη δικτύωση και τις φιλικές σχέσεις.
είναι πολύ πιθανόν αυτή την εβδομάδα να γίνουν νέες γνωριμίες, τοξότες. Όσο καλύτερα οργανώνετε την καθημερινότητά σας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε. Επίσης, όταν δίνεστε με πάθος σε κάτι νέο, αυτό από μόνο του είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Άρης από σήμερα βρίσκεται στο 10ο οίκο που σχετίζεται με τα επαγγελματικά σας. Η δουλειά θα είναι αρκετή, αλλά θα διανύσετε μια πολύ παραγωγική περίοδο. Αφήστε ελεύθερη την παιδικότητά σας και αρχίστε να βλέπετε τα πράγματα πιο απλά. Μην υπεραναλύετε κάθε λεπτομέρεια, γιατί έτσι το μόνο που κάνετε είναι να μην απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής. Εγώ καιρος. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον 9ο οίκο και θα σας παρακινεί να ασχοληθείτε σοβαρά με το στόχο σας και να δείτε με περισσότερο διευρυμένη αντίληψη ορισμένα ζητήματα. Είναι πιθανό να οργανώσετε και ένα ταξίδι. Νιώθετε πως μια συνεργασία σας δεν σας καλύπτει. Και αντί να σας κάνει να θέλετε να γίνετε καλύτεροι, σας κάνει να θέλετε να εγκαταλείψετε το project. Ίσως χρειάζεται ένα διάλειμμα ή να δοκιμάσετε έναν τρόπο επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας. Δεν είναι κακό να ζητάτε βοήθεια. Η αισθηματική σας ζωή δεν είναι έτσι όπως θα τη θέλατε. Και αυτό σας προκαλεί ένταση. Αν είστε σε σχέση, καλό θα ήταν να συζητήσετε με τον σύντροφό σας και να βρείτε από κοινού μία λύση σε όσα σας αποσχολούν. Υδροχάκια μου, ετοιμαστείτε να δείτε και μια περισσότερο κοινωνική όψη της καθημερινότητάς σας που θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα λειτουργήσει πολύ ανανεωτικά. Ο Άρης σήμερα θα βρίσκεται στον 8ο οίκο και φαίνεται ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί με τα οικονομικά αυτό το διάστημα και ειδικά με τις οικονομικές συμφωνίες. Προσπαθήστε να βρείτε λίγο χρόνο να έρθετε σε επαφή με τη φύση και θα δείτε πόσο θα την εκτιμήσετε. Μία βόλτα σε ένα κοντινό πάρκο, αλλά και ακόμα και μερικά νέα λουλούδια στο μπαλκόνι θα λειτουργήσουν πολύ ευεργετικά στην ψυχολογία σας. Η ζωή στην πόλη μπορεί να σας αποδιοργανώσει. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Όταν αποφασίζετε να αφήσετε κομμάτια του παρελθόντος πίσω και να προχωρήσετε μπροστά, πρέπει να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή στις νέες συνεργασίες. Χρησιμοποιήστε τη λογική και μην αφήνετε τον ενθουσιασμό σας να σας κατευθύνει. Υπάρχει πιθανότητα να επανέλθουν συνεργάτες ή συνεργασίες από το παρελθόν και να συνεχίσετε πράγματα που είχατε αφήσει μισοτελειωμένα. Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στο δικό σας απέναντι ζώδιο και θα σας αποσχολήσουν και τα οικονομικά, αλλά και οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν. Εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, καλές διακοπές σε όσους δεν πήγανε και τα λέμε την επόμενη. Γεια σας αγαπημένοι.